είχε μια σταθερή άποψη εξ αρχής. Και στη συγκέντρωση στο Δήμο Ερχομενού και στη συγκέντρωση που είχε γίνει στον Αλίερτο με τους αγρότες και με τους δημούς. Είχε ξεκάθαρα αναφέρει ότι η έννοια της εποπτείας που είχε απονεμηθεί δήθεν από το Υπουργείο ήταν κενό που κάμισε. Ο Υπουργός τώρα, μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, το ανέφερε ξεκάθαρα. Δυστυχώς έγιναν πολλή σπέκουλα από διάφορους που ενδιαφέρονται για την Κοπαίδα, μόνο για δημόσιες σχέσεις αναφέρονται στην εποπτεία. Σήμερα τι κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, πέρα από αυτό που αποφάσισαν οι φορείς, εάν η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, εμείς ζητάμε ουσιαστική τροποποίηση του νόμου. Η τροποποίηση έχει να κάνει με το να δοθεί ο οργανισμός εκαθαρισμένος, με απογραφή, καθαρός και με πλήρη κυριότητα και της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του. Δεν μπορεί να πάρει τα χρέη η περιφέρεια, δεν μπορεί να πάρει τις υποχρεώσεις η περιφέρεια μόνο και τίποτα άλλο. Και το φιλέτο να το πάρει το Υπουργείο. Μου θυμίζει κάτι μεταξύ καλής και κακής εταιρείας στα πλαίσια τα οποία της δημοσιονομικής διαχείρισης που γίνεται. Το καλό το παίρνει το κράτος, το κακό το δίνει στους φορείς. Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το αποδεχόμαστε.